Αχ, γεια σας, γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε και απόψε στην παρέα μας. Τι μου κάνετε? Ελπίζω να είστε πάρα πάρα πολύ καλά, να περνάτε όμορφα. Εμείς και πάλι εδώ, πηξής στο ραντεβού μας το νυχτερινό, OK at night, παρέα με πολύ πολύ Kinder Bueno. Κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, εκεί γύρω στα μεσάνυχτα, γύρω στις 12 τα μεσάνυχτα. Και σήμερα με μια καλεσμένη, που έχω την υποψία, θα με διορθώσει αν κάνω λάθος, ότι από τότε που σταμάτησε τις εκπομπές στο MAD δεν έχει έρθει ξανά εδώ στο OK. Κάνω λάθος. Στο εκεί δεν έχω ξαναρθεί. Να, για καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Εδώ, στο παλιό μου σπίτι. Εδώ, στο παλιό σου σπίτι. Δεν θυμάμαι το lifestyle αν είχαμε κάνει κάποια εκπομπή. Αλλά δεν είμαι και σίγουρος γι' αυτό. Πρέπει να θα έρθει για γυρίσματα. Δεν είμαι σίγουρη αν είχα έρθει για το OK. Είχα ξαναπεράσει από το MAD. Γι' αυτό και εγώ βάζω ένα ερωτηματικό, γιατί νιώθω ότι σε έχω ξαναδεί εδώ σε εκπομπή. Νομίζω ότι δεν έχουμε ξανακάνει την έκθεση μαζί. Αλλά ήταν έτσι. Τι μου κάνεις? Είναι η πρώτη μου φορά μαζί σου, Θέμη. Καλά, όσο ήσουν στο MAD είχαμε κάνει πολλές. Είχατε έρθει, είχες έρθει και εσύ με τον Δημήτρη και όλα στο Βλάβο. Εντάξει, είχαμε κάνει τα πολλά, εσωτερικά. Τα εσωτερικά μας, ναι. Πολλά, τέτοια πολλά. Και κάναμε πάρα πολλά. Και αστεία. Έχω να σας πω ότι η Νάντια μας, το γλυκό μας το κορίτσι είναι λίγο αρρωστούλα. Οπότε θα τη συγχωρήσετε έτσι, για τη συγχωρέσετε λιγάκι. Θα με συγχωρήσετε γιατί ο βήχας μου δεν σταματάει με τίποτα. Και να πούμε με αφορμή αυτό ότι τόσος πολλοί κόσμος αυτές τις μέρες που είναι άρρωστος, προσέξτε, αλλά και με την γρήπη, τέλος πάντων όλα αυτά που ακούγονται και που μαθαίνουμε καθημερινά, προσέξτε πάρα μα πάρα πολύ. Αυτές τις μέρες είναι πολύ περίεργες. Πολύ πολύ προσοχή. Κουχουλιάστε εκεί, παρά με εμάς, θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Εσύ πέρασες το χειμώνα χωρίς να κολλήσεις τίποτα, δηλαδή. Είχα, θα σου πω, είχα μία εβδομάδα ζώρικη λίγο πριν τα Χριστούγεννα και έκανα πυρετό για δύο μέρες. Μια-δύο μέρες. Και μετά, that was it. Αυτό. Δεν έκανα κάτι άλλο. Δεν ξέρω. Εγώ νομίζω ότι έχω περάσει τη χειρότερη γρήπη. Περνάω ακόμα. Δεν έχω καταφέρει να το αποβάλω αυτό το πράγμα. Τη χειρότερη γρήπη της ζωής μου. Αυτό το συνεχές θέμα που έχεις εδώ με το αναπνευστικό, με όλο αυτό, είναι πάρα πολύ κουραστικό. Πάρα πολύ κουραστικό. Καλά, δεν το συζητώ. Και θέλει συνέχεια βιταμίνες και πάρα πολύ προσοχή γενικώς με τον οργανισμό σου. Αν μπορείς να ξεκουράσεις κιόλας, δεν ξέρω κατά πώς το καταφέρνεις εσύ αυτό. Θα τα συζητήσουμε συνέχεια. Πάμε να πάρουμε μια βαθιά ανάσα και επιστρέφουμε σε λίγο με πολύ πολύ Νάντια Μπουλέτ.